Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και το εξειδικεύω γιατί θέλω μία απάντηση που να απαντά στο σήμερα. Σε συνθήκες καπιταλισμού, σαν αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε, ακραίου καπιταλισμού, ραντιέρικου καπιταλισμού. Απλά καπιταλισμού, δεν χρειάζεται. Καπιταλισμού. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Σε συνθήκες καπιταλισμού επίθετα. Που αυτός είναι λοιπόν. Πέρα από την αύξηση μισθών, πέρα από τη μείωση των φόρων, πέρα από μια αναγκαία επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πέρα από ένα ΣΕΠΕ που να λειτουργεί, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Κοιτάξτε, πέραν της ανατροπής του καπιταλισμού εννοώ, που το δέχομαι ως απάντηση και το περιμένω από εσάς. Καταρχήν έχουμε δύο κόσμους. Έχουμε τον κόσμο των κερδών, των ομίλων, τα 4,5 δις κέρδη των τραπεζών, το 1 δις κέρδος της κάθε πετρελαϊκού ομίλου και την ίδια ώρα κόσμος να ζει με 400 και 500 ευρώ, να μην μπορεί να βγάλει το μήνα, να έχει χρέη, να επαπειλείται ο πληστηριασμός, μια σειρά άμεσα κρίσιμα ζητήματα. Και εδώ υπάρχει ένας δρόμος που έχει διανυθεί. Και το λέμε αυτό γιατί γίνεται μια συζήτηση και σήμερα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Χθες. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και η συζήτηση σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος έκλεψε το πρόγραμμα πιανού. Ο κλέψας του κλέψαντος, γιατί είναι κοινό τους το πρόγραμμα. Και ποιο ζούμε, ποιο κοινό πρόγραμμα. Κοινό 950% δεν έχουμε, ούτε 850% που λέει μια στιγμή. Μακάρι να είχαμε. Καταρχήν και τα 950, όταν πέφτει 7,5% ο πραγματικός μισθός με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ και η κυβέρνηση μιλάει στον αέρα για αυξήσεις και χωρίς δεσμεύσεις, και την ίδια ώρα πρέπει να πούμε το εξής. Εμείς βάζουμε. Γιατί υπάρχει μια κοινή εποδός και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει ανάπτυξη, θα κερδίσουν οι επιχειρήσεις και κάτι θα περισσέψει και για το λαό. Αυτό είναι το μότο από όλους. Λοιπόν, εμείς βάζουμε το καλύτερό τους. Το 2022, 6% ανάπτυξη. Το ΕΣΠΑ πρώτη σε απορροφητικότητα. Ταμεία ανάκαμψης να τρέχουν. Γιατί ο λαός υποφέρει? Οι στόχοι της ενεργειακής μετάβασης για να υπερσκελίσει η ΑΠΕ, να υπερσκελίσουν τα ορυκτά καύσιμα, υλοποιούνται. Από τις πρώτες στην Ευρώπη σε επιδόσεις. Το θέμα είναι ποιος κερδίζει, βέβαια. Ποιος κερδίζει λοιπόν από όλα αυτά? Από αυτή τη χρήση των ΑΠΕ. Λοιπόν, γιατί χορεύουν τα δις και την ίδια ώρα ο λαός ζει αυτήν την και υποφέρει. Ακριβώς γιατί υπάρχουν, για παράδειγμα, νόμοι που ψηφίστηκαν από όλους, τα τρία μνημόνια και ταυτόχρονα όλοι εφαρμοστικοί και βεβαίως ο νόμος Χατζηδάκη, και εδώ έχουμε μια κοινή γραμμή. Είναι ο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και λέει ότι με απόφαση. Ο κ. Αχτσιόγλου όμως κατήργησε τον υποκατώτατο μισθό που είχε φέρει ο κ. Βρούτσης. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ήταν κάτω από τα 25, κύριε Παπαδάκη, έπαιρναν τα μισά για την ίδια δουλειά και αυτό ήταν απαράδεκτο. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Εμείς βάζουμε το εξής. Τελειώσανε με τις συλλογικές συμβάσεις. Με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Τελειώσανε. Και με νόμο Βρούτσι και με νόμο Αχτσιόγλου. Και αυτό πληρώνει σήμερα στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Κυρία Γιάμαλη, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, αυτό είναι το κριτήριο για το αν θα ανέβει ο μισθός και πόσο. Τα κατανοώ και αυτά. Όχι τυχαία λένε μόνο για τον κατώτατο και δεν μιλάνε καθόλου για τον πραγματικό, το μέσο μισθό, ο οποίος έχει πέσει στα τάρταρα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα όλων και αυτό τρέχει, κερδοφορούν οι όμιλοι, ρυθμοδοτούνται και επιδοτούνται. Την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε το λεγόμενο πράσινο πακέτο Fit for 55 που λέει για παράδειγμα τη μείωση έως το 2030 των εκπομπών κατά 55% και περάσανε πράσινα χαράτσια φόροι με την ψήφο Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που λένε για παράδειγμα ότι είναι πράσινο να καις απορρίμματα για να κάνεις ενέργεια, αλλά την ίδια ώρα, ναι, υπάρχει τα ενεργειακά κτίρια που πρέπει να επιδοτηθούν, αλλά η αντισεισμική θωράκιση είναι στην απέξω. Το ερώτημά μου είναι, κύριε Παπαδάκη, αυξάνονται... Ακούω αυτά που λέτε. Αυξάνονται λοιπόν και τα εισιτήρια και των αερομεταφορών και της ναυτιλίας. Ναι.
Ναι. Και έχεις αυτή την πραγματικότητα, την πράσινη πραγματικότητα που είναι μαύρη για το λαό μας και συμφωνούν όλα τα κόμματα. Και να σας πω κάτι. Εδώ κάνετε σύγκριση ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Λοιπόν, εμείς ζούμε μια πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Γιατί και αυτές οι χώρες που υποτίθεται είναι από τις πρώτες, οι τεράστιες απεργίες που λαμβάνουν χώρα και στη Γαλλία και στην Γερμανία. Στη Γερμανία, μάλιστα, του κυρίου Σόλτς, που πήγε ο κύριος Τσίπρας και τον θεωρεί πρότυπο προοδευτικής κυβέρνησης. Λοιπόν, πήγε εκεί τη μέρα της απεργίας και αντί να πάει με τους απεργούς ο κύριος Τσίπρας, πήγε με τον Σόλτς. Γιατί γίνονται οι μεγαλύτερες απεργίες την τελευταία 30 ετία. Εδώ στη Γερμανία, πάντως, λοιπόν. Μεγαλύτερες στη Γερμανία που έχει την. Που έχουμε Μητσοτάκη. Που έχει, γιατί στη Γερμανία έχει Μητσοτάκη. Όχι, αυτό λέω. Ναι. Εδώ λέω τόσο μεγάλες απεργίες. Είναι λοιπόν κοινή γραμμή, είναι πέρα λοιπόν. Γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια περιορισμού μόνο στο Μητσοτάκη. Εδώ ξεπλένεται μέχρι και η Νέα Δημοκρατία. Και λέμε, α, η Νέα Δημοκρατία καλή, ο Μητσοτάκης ξεστράτησε. Δεν ξεπλένω λοιπόν, κανέναν εγώ, κύριε ΣΥΡΙΖΑ, Παπαδάκη. Αυτό το αφήγημα περνάει. Λοιπόν, και με τη λογική Αντώναρου που λέει ότι το πρόγραμμά του, ναι, του θυμίζει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2007. Αυτά λοιπόν. Δεν θέλω να σας πάω πίσω. Όχι, δεν γιατί σας μπορώ πάω, να σας πάω σας πίσω. Σας πάω και πίσω και μπροστά, ναι, όπου χρειάζεται για να βγει ένα συμπέρασμα. Τι συμπέρασμα? Ότι το συμπέρασμα είναι ότι σε συνθήκες καπιταλισμού άσπρη μέρα δεν θα δούμε. Ακριβώς. Και γιατί όμως δεν θα δούμε? Γιατί πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Και μπορεί ο λαός σήμερα με την πάλη του. Άρα η κυρία Κουκουδάκη που είναι σήμερα 40 και ο κύριος Παπαϊωάννου που είναι σήμερα 35, είτε θα ανατρέψουν τον καπιταλισμό είτε δεν θα δουν καλύτερο μισθό. Όχι, μπορούν για παράδειγμα να παλέψουν στον χώρο δουλειά τους οι εργαζόμενοι, όπως κάνανε για παράδειγμα στην e-food και δεν περίμεναν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση της αριστεράς ή της προόδου ή μια ίσως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει. Ίσως βέβαια αν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία θα είχε ένα σέντρο που θα σύντομα θα κληθεί το ΚΚΕ να απαντήσει στο λαό μετά τις εκλογές. Όταν λοιπόν οι εργαζόμενοι και στην e-food και στην Costco και σε άλλους χώρους δουλειάς πήγαν κόντρα στην εργοδοσία, απαιτήσαν και διεκδικήσαν και έχουν και συλλογικές συμβάσεις και κέρδισαν και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Σε αυτό το δρόμο που το ΚΚΕ λέει ότι δεν πρέπει να περιμένει από σωτήρες, μπορεί να οργανώσει την πάλη του και με ένα ισχυρό ΚΚΕ στην οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση της επόμενης μέρας να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Κύριε Παπαδάκη, άκουσα εχθές στην ΕΡΤ τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα. Και έχω μία. Να καταλάβω. Τι έχετε? Το μούφα. Η δήθεν προοδευτική κυβέρνηση, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Το κατανοώ, αυτό είναι μια πολιτική άποψη. Δεν κατανοώ το περί χειρότερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης για, ναι, την κυβέρνηση Τσίπρα. Θέλετε δηλαδή. Καταρχήν να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα, γιατί ο κύριος Κουτσούμπας αναφερόταν συγκεκριμένα στις κυβερνήσεις που έχουν φέρει μνημόνια και έλεγε ότι η κυβέρνηση που έφερε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, ένα μνημόνιο να, ναι, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσω και ακριβώς, εδώ κάτι. Πώς πάντα είναι γνωρίζετε μνημόνιο, μια στιγμή. Πάντα πώς γνωρίζετε είναι μνημόνιο καλά. Μνημόνιο να του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν 4,5 δις μέτρα και τα άλλα δύο ήταν μνημονιάκια που έφεραν 21 μια δις μέτρα. Στιγμή, μια στιγμή. Γιατί το είπε ο κύριος Τσίπρας, γιατί θα σας δώσω την απάντηση με τα λόγια του κύριου Παπαδάκη. Θα σας δώσω απάντηση με τα λόγια του κύριου Τσίπρα. Τι είπε χθες, σήμερα μάλλον το πρωί, δείχνοντας και το νερό κιόλας, ότι 20 δις φέρανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και εμείς φέραμε μόνο 4, αλλά ξεχυλήσαμε το ποτήρι. Δεν έφερε μόνο 4, διατήρησε και τα 20. Ναι. Και μάλιστα έφερε και εθελοντικό φόρο στους εφοπλιστές. Μάλιστα έκανε φόρο απαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Και έφερε βεβαίως και 4,5 και παραπάνω δις φόρους. Λοιπόν, και γι' αυτό ήταν η μέχρι τότε χειρότερη κυβέρνηση, που βεβαίως συνεχίζει και κάθε φορά λέμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι ακριβώς εξίσου αντιλαϊκή, γιατί όπως έχει τους νόμους της προηγούμενης, θα συνεχίσει με τους ίδιους. Γιατί ακούγονται και κάτι δεκανίκια της. Μια στιγμή, δεν διάκοψα κανένα. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν για κυβέρνηση. Γιατί ακούγονται και κάτι περί δεκανίκια της δεξιάς. Δεν είπατε λοιπόν, για το κουμπί, ναι, ναι, άλλοι τα λένε και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, και η απάντηση είναι ότι δεκανίκη της δεξιάς είναι αυτός που παίρνει τους νόμους Νέας Δημοκρατίας και τους πάει παραπέρα και μετά αυτοί τους νόμους που προετοίμασε, μετά
τους παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Για το ΚΚΕ, ο όταν μιλάμε λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το ΝΑΤΟ για παράδειγμα στο Αιγαίο, βεβαίως τώρα έρχεται και ο κ. Μητσοτάκης και μιλάει για νατοϊκά νησιά. Και όλοι μαζί από κοινού είναι πρόθυμοι με την εξαγγελία που έκανε σήμερα ο Αμερικάνος πρέσβης να υπάρξει συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, για τη συνεκμετάλλευση. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει, γιατί λέμε, δεν καταλαβαίνω και το μίσος και τον αλληλοσπαραγμό μεταξύ των τριών, γιατί επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ το 70%. Αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, δεν ισχύει. Ισχύει, μέχρι κεραίας. Ισχύει μέχρι κεραίας. Δεν ξέρω και με στοιχεία της Βούλης δεν τα λέμε εμείς. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει μια κοινή εποδός. Σταθερότητα λέει την επόμενη μέρα. Είναι γνωστό αυτό, γιατί τα αντεργατικά μέτρα θα συνεχιστούν. Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας που ανακοινώθηκε χθες από τον Ντομπρόφσκις και Τζεντιλόνι, που λέει τετράχρονο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, που σημαίνει δηλαδή νέα προαπαιτούμενα μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εδώ έρχεται το εκτός πραγματικότητας, οι εκτός πραγματικότητας υποσχέσεις της κυβέρνησης περί αυξήσεων, και ο Τσίπρας μάλιστα που μιλάει ότι τελειώσαν τα μνημόνια και τώρα θα κυβερνήσουμε και μόνοι μας. Αλήθεια, πότε τελείωσε η επιτήρηση? Με το σύμφωνο σταθερότητας που ανακοινώθηκε χθες. Γι' αυτό λέμε λοιπόν στο λαό ότι την επόμενη μέρα που μιλάει όλοι οι διεθνείς οίκοι, μιλούν για επιβράδυνση και μιλάμε για επερχόμενη νέα καπιταλιστική κρίση. Άρα δεν την περιμένετε εσείς την επενδυτική βαθμίδα, καταλαβαίνω. Επενδυτική βαθμίδα είναι για τους, κεφαλαιούχους, για το μεγάλο κεφάλαιο που αυτό θα κερδίσει. Του ο λαός τι θα κερδίσει? Με τα προγράμματα Δήμητρα και η Περσεφόνη και τα λοιπά να μετράει τη φτώχεια του είτε σε ευρώ είτε σε Δήμητρα και τα λοιπά, αλλά να συνεχίζει να έχει στο κοινό πρόγραμμα όλων τους 700.000 πληστηριασμούς για το επόμενο διάστημα, για να βγουν τα προαπαιτούμενα. Αυτά λοιπόν πρέπει να λάβει ο λαός την επόμενη μέρα, και εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται να συμπράξουμε με οποιοδήποτε τρόπο ανοχή, συμμετοχή και τα λοιπά σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί έχουν το κοινό τους πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ο λαός να οργανώσει την πάλη του πριν να είναι αργά, και με ένα ισχυρό ΚΚΕ έχει όλες τις προϋποθέσεις και να απαντήσει και να οργανώσει την πάλη του και να αποσπάσει. Μάλιστα. Αλλά και να ανοίξει δρόμο για εξουσία και οικονομία που να υπηρετεί το λαό και να τελειώνει με τα παράσιτα τους καπιταλιστές και την εκμετάλλευση που δεν παίρνει άλλο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην διορίζονται οι δικαστές, αλλά να εκλέγονται. Και όλα τα κόμματα το απορρίψαν. Και τώρα κλαίγονται για το Γιάκο και τα λοιπά, όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική μαζί ευρωνοσιακή με τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές που είναι τροχονόμοι της αντιλαϊκής πολιτικής. Πάντως δεν έκανε κακή δουλειά ο κ. Δράμος. Ναι, δεν είναι το θέμα τώρα για το συγκεκριμένο. Το λέμε, για παράδειγμα, οι ρυθμιστικές αρχές εκφράζουν την αγορά και στους σιδηροδρόμους που το ζήσαμε, και με μια σειρά, και με τις υποκλοπές που ακριβώς αλώνιζαν οι μηχανισμοί υποκλοπών. Γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα και στις υποκλοπές και στους σιδηρόδρομους και στο νερό και παντού, που ακριβώς προϋποθέτει την αγορά. Μάλιστα. Να κανοναρχεί, να ελέγχει και να κερδοφορεί, και ο λαός να χάνει από χίλιες δύο μπάντες. Νομίζουμε ότι ο λαός μπορεί να ρίξει ένα ισχυρό χαστούκι μετά τις μαζικές συγκλονιστικές κινητοποίησεις των τεμπών, να δώσει συνέχεια με ένα ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα.